Ξεκινάμε το δελτίο μα από τι ραγδαίε εξελίξει στη θηριωδία στου Αγίου Θεοδόρου με θύμα μία ηλικιωμένη. Παραδόθηκαν στην αστυνομία οι δύο δράστε που σκότωσαν παρασέρνοντας τη γυναίκα με το αυτοκίνητο. Σύνδεση με τη Γαδά και τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο. Παναγιώτη. Είναι συγκλονιστικέ, Μάρκο, οι λεπτομέρειε που αναφέρουν τουλάχιστον στι απολογίε του ο 28χρονο και ο 26χρονο, οι δράστε τη άγρια δολοφονία 73χρονη γυναίκα του Αγίου Θεοδόρου. Σύμφωνα με τι επίσημε ανακοινώσει εδώ τη ελληνική αστυνομία, του δικητή ασφάλεια αστική Πέτρου Τζεφέρη, αλλά και των αξιωματικών του τμήματο δύο εξεγκλημάτων κατά ζωή ασφάλεια αστική, φαίνεται ότι οι δράστε δεν είχαν καμία συνέστηση σε πρώτο βαθμό το τι ακριβώ έκαναν. Μπορώ να σου πω χαρακτηριστικά ότι ο 28χρονο, ο οποίο ήταν ο οδηγό του συγκεκριμένου αυτοκινήτου, πάτησε γκάζι, είπε, όταν φοβήθηκε και τρομοκρατήθηκε από την στεναρή αντίσταση τη γυναίκα που τον έπιασε από την πλούζα όταν προσπάθησε να της αρπάξει τη μεγάλη χοντρία λυσίδα από το λαιμό με τον σταυρό και όταν είδε τον σύζυγό τη και τον γιο τη να βγαίνουν έξω από το από την πόρτα του σπιτιού. Πάτσε γκάζι, είπε, δεν κατάλαβε αρχικά ότι χτύπησε τη γυναίκα. Ένιωσε και αισθάνθηκε, όπω είπε, χαρακτηριστικά μόνο το γκέλ που έκανε το αυτοκίνητο πάνω στο κορμί τη. Είναι χαρακτηριστική αυτή η λεπτομέρεια, την οποία αναφέρει τουλάχιστον στην απολογία του. Θα σου πω ότι οι δύο δράστε εκείνη τη μέρα, δηλαδή στι 7. Δεκεμβρίου βρίσκονταν και πουλούσαν οι αλλοκαθαριστήρε στη λαϊκή αγορά των μεγάλων. Εκεί βρέθηκε και η 73χρονη γυναίκα, η οποία ψώνιζε και εκείνη τα πρώτα ψώνια για το, σπίτι τη. Εκεί κατάλαβαν και εντόπισαν την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό τη και στη συνέχεια την ακολούθησαν μέχρι το σπίτι τη, όπω τουλάχιστον αναφέρουν εδώ οι αξιωματικοί τη ελληνική αστυνομία. Να πούμε ότι για τρει μέρε μετά, τι τελευταίε τρει μέρε, διαπραγματεύονταν ουσιαστικά και συνομιλούσαν, είχαν έρθει σε επαφή με τι διοικητικέ αρχέ μέσω τη δικηγόρου του προκειμένου να έρθουν σε επαφή και να παραδοθούν. Κάτι το οποίο έγινε χθε το βράδυ στο τμήμα ασφαλεία μεγάλων, το οποίο είχε και σημαντικό ρόλο ουσιαστικά στην εξηχνίαση τη υπόθεση. Καθώ μετά το ό,τι συνέβη στην περιοχή των Αγίων Θεοδόρων, ήταν εκείνοι που εντόπισαν το ασημί ε, Χιουντάι ε, στον καταβισμό Αθηγάνων στο Βλυχό Μεγάρων. Το αυτοκίνητο να πούμε ότι ανήκει στην μητέρα του 28χρονου δράστη και από εκεί και έπειτα έφτασαν κοντά στα έχνη και στην ταυτοποίηση των δραστών. Να σου πω επίσης ότι ο 28χρονος είναι σε σημασμένος όπως και ο 26χρονος για τέτοιου είδους ληστείες, δηλαδή για αρπαγές Κοσμημάτων από του λαιμού ηλικιωμένων γυναικών. Μάλιστα, σε αρκετέ περιπτώσει υπήρχαν και τραυματισμοί των συγκεκριμένων γυναικών. Ο 28χρονο επίση είναι σε σημασμένο και απόπειρα ανθρωποκτονία κατά τη διάρκεια συμπλοκή ε, ε, Ρωμά ε, με Αλβανού στην ευρύτερη περιοχή των ε, ε, Μεγάλων. Και ο 26χρονο είναι σε σημασμένο και για και διακοπέ. Και όσοι έρχονται στο φως μέσα από τις πρώτες τους καταθέσει προκαλούν φρίκι. Παναγιώτης Πυρό που σε αυτά, σε ευχαριστούμε